τελευταίο μήνα δύο θέματα βρίσκονται στην επικαιρότητα και απασχολούν πολλούς και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Το ένα είναι βέβαια η δασική χάρτης και το άλλο είναι βέβαια κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών. Υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν πολίτες, απλοί πολίτες που υποστηρίζουν ότι το τοπίο, ειδικά στο μέτωπο των δασικών χαρτών, δεν έχει ξεκαθαρίσει και πολλά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί μέχρι και σήμερα. Δηλαδή τα νέα δεδομένα κατά κάποιο τρόπο τους αδικούν. Φιλοξενούμε σήμερα στην Κρήτη, στην Κρήτη TV, την συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Κυρία Κοζηράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δημοσιοποιήσατε και κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν τις εξελίξεις, τα νέα δεδομένα στο μέτωπο των δασικών χαρτών και θα επιχειρήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Είναι λίγο θολό το τοπίο. Σε μία τάξη. Σε μία τάξη. Είναι για οτιδήποτε μεγάλο και πολύ σημαντικό συμβαίνει, όπου η έλλειψη ενημέρωσης πληροφόρησης δημιουργεί ένα φόβο, μία ανησυχία, μία αμφιβολία. Και κάποιοι, εκεί είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις, εφόσον βέβαια αυτές βρίσκονται μέσα σε όρια κατανόησης και αποδοχής. Γιατί αφού μοιράζεστε την αγωνία του κόσμου. Βέβαια. Θέλω να σας πω, για να καταλάβετε τι εννοώ, ότι υπάρχουν υψηλά ιστάμενοι μέσα στην αποκεντρωμένη και μέσα στις δασικές υπηρεσίες, όπου έχουν περιουσία σε άλλους νομούς και είδαν τις εκτάσεις τους ως αναδασωτές. Μάλιστα. Θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει όλοι να ενημερωθούμε, πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε, πρέπει να μην μπούμε σε λογικές «εγώ δεν τα αποδέχομαι αυτά», «δεν κάνω αντιρρήσεις», «δεν προσφεύγω», «δεν βλέπω τι θα κάνω», έτσι ώστε να εκβιάσω καταστάσεις. Και έτσι ώστε πρέπει να αποκτήσουμε δασικούς χάρτες και πρέπει να αποκτήσουμε κτηματολόγιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλώς πρέπει να αποκτήσουμε τους σωστούς δασικούς χάρτες και το σωστό κτηματολόγιο. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε. Λένε πολλοί, πώς είναι δυνατόν το 60 με 70% των εκτάσεων σε επαγκρίτο επίπεδο να χαρακτηρίζονται δασικές. Το έχετε ακούσει κι εσείς. Ναι, βέβαια. Αστοχία στον όρο και στην διατύπωση. Γιατί είναι οι μη γεωργικές εκτάσεις. Αυτό που εννοούν όλοι, το ποσοστό που δεν είναι γεωργικό, είναι το μη δασικό. Δηλαδή, είναι, μάλλον ανάποδα, συγγνώμη, το δασικό είναι το μη γεωργικό. Αυτό το υπολοιπόμενο ποσοστό είναι προς καλλιέργεια εκτάσεις. Ναι. Θεωρώ ότι ειδικά στη Δυτική Κρήτη, που ξέρουμε πόσο ορεινή και πόσο δασωμένη επίσης είναι η νομή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ποσοστό αυτό των μη γεωργικών εκτάσεων είναι σαφώς αρκετά υψηλό. Δεν είναι όλοι χαρακτηρισμοί δασικής έκτασης. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι χαρακτηρισμοί, όπως μεγάλο τμήμα των χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι χορτολιβαδικές είναι μια διακριτή κατηγορία, εντελώς διαφορετική. Έχει υποδεέστερο βαθμό προστασία σε σχέση με τα δασικά. Υπάρχουν άλλες εκτάσεις με άλλο χαρακτηρισμό. Πάντως, ο χαρακτήρας αυτός, για να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα, είναι τα γεωργικά και τα μη γεωργικά. Μάλιστα, υπάρχει μια σύγχυση και καλό θα είναι να τα ξεκαθαρίσουμε σήμερα, και ορισμένοι διατυπώνουν και λανθασμένους όρους. Ναι, νομίζω, σας είπα, κρίναμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι μεγαλόσχημο αυτό, αλλά ξεκινάμε μια καμπάνια ενημέρωσης. Είναι ό,τι καλύτερο και σημαντικότερο μπορούμε να κάνουμε. Και γενικά η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει επομιστεί αυτό το βάρος εντός εισαγωγικών της ενημέρωσης των πολιτών. Θεωρώ ότι επειδή οι διευθύνσεις δασών στους νομούς έχουν στις πλάτες τους ένα πολύ μεγάλο έργο, υπάρχουν και δύο δασικές υπηρεσίες, του Λασιθίου και του Ρεθύμνου, η οποία είναι κατάφορα υποστελεχωμένες και δεν είναι σχήμα λόγου. Μιλάμε, είναι οι δύο υπηρεσίες που έχουν δύο δασολόγους. Έχουν τεράστιο βάρος πάνω στις πλάτες τους πλέον και για να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε αναλάβαμε κεντρικά, τα κεντρικά του φορέα, να φέρουν εις πέρας όλη την ενημέρωση και την πληροφόρηση. Και ξεκινήσατε από τα βασικά. Τι είναι δασικός χάρτης, γιατί χρειάζεται να ενημερωθώ από την ΑΒ. Για να καταλήξετε και κάπου. Θεωρώ ότι το 85-90% των ανθρώπων που το διάβασαν αυτό το κατάλαβαν. Τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να καταλάβουν, νομίζω με αυτό κατάλαβαν τα βασικά. Λογικό είναι να υπάρχουν απορίες και αμφιβολίες. Έχουν συσταθεί στις διευθύνσεις δασών τα σημεία υποστήριξης της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Είναι γραφεία που έχουν αποκτήσει εποχικό προσωπικό για χρονικό διάστημα για να ενημερώνουν για την ανάρτηση.
για να βοηθήσουν τον κόσμο, όχι να τους κάνουν τις αντιρρήσεις, αλλά να βοηθήσουν για να φτάσουν σε αυτό. Ναι. Και θα δώσουμε όλους μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε και από κοινού και με άλλους φορείς, όπως είναι η αυτοδιοίκηση, να ενημερώσουμε σωστά και να βοηθήσουμε τον κόσμο και τους ίδιους μας τους εαυτούς, έτσι ώστε να αποκτήσουμε τους σωστούς δασικούς χάρτες. Κυρία Κοζηράκη, υπάρχουν περιπτώσεις που οδικά δίκτυα, επαρχιακοί δρόμοι για παράδειγμα, έχουν βαφτεί πράσινοι? Δεν υπάρχει ξεχωριστή στους δασικούς χάρτες, δεν υπάρχει ξεχωριστό πολύγωνο που να χαρακτηρίζει το οδικό δίκτυο. Ναι. Αυτό παίρνει το χαρακτηρισμό των εκτάσεων που βρίσκονται κατέρωθεν αυτού. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πολύγωνο εκατέρωθεν με εκτάσεις ΑΑ αγροτικού χαρακτήρα, ναι, περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το πολύγωνο. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεχωριστό πολύγωνο γραμμικό το οποίο να χαρακτηρίζει διαφορετικά τις υποδομές. Θα έπρεπε να υπάρξει? Όχι, γιατί μιλάμε για δασικούς χάρτες. Ναι. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για την κτηματογράφηση, δεν μιλάμε για νομιμοποίηση υποδομών. Μιλάμε για δασικοί χάρτες. Είναι κάτι διακριτό και δεν υπάρχουν τέτοια πολύγωνα. Δεν προβλέπονται τέτοια πολύγωνα. Δεν προβλέπονται. Να χαρακτηρίσουν δηλαδή δρόμους, λιμάνια. Δεν υπάρχουν τέτοια. Καταλαμβάνουν, μπαίνουν μέσα στα πολύγωνα του χαρακτήρα που βρίσκεται γύρω από αυτά. Από την διαδικασία τώρα των δασικών χαρτών, υπάρχει περίπτωση να κρυθούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ιδιοκτησίες να χαθούν δηλαδή? Το έχουμε ακούσει και αυτό. Ναι, να σας πω. Αυτή τη στιγμή η ανάρτηση δεν απειλεί την ιδιοκτησία. Αν όμως μία έκταση, την οποία τώρα στην ανάρτηση τη βλέπω δασική και έχω τεκμήρια και αποδείξεις ότι είναι δική μου έκταση, ιδιωτική και μη δασική, δηλαδή γεωργική. Καταρχήν πρέπει να κάνω οπωσδήποτε τώρα αντιρρήσεις στις επιτροπές για να αποχαρακτηρίσω αυτή την έκταση. Αν τη διεκδικώ ως γεωργική, πρέπει να παλέψω για να χαρακτηριστεί, ναι, ως γεωργική. Αντίρρηση παύλα ένσταση, μέχρι και τις... Για το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι σε πρώτο χρόνο, γιατί μπορεί να υπάρξει, ναι, παράταση. Είναι μέχρι 27 Μαΐου. Ναι. Για τα Χανιά και το Ρέθυμνο είναι μέχρι 10 Ιουνίου. Είναι ακριβώς 105 μέρες μετά την ανάρτηση. Μάλλον 2 εβδομάδες μετά την ανάρτηση ξεκινάνε η υποβολή. Όμως, αν μια έκταση ή κάποιος δεν ενδιαφερθεί, δει και πει ότι εγώ δεν μπαίνω στον κόπο, δεν ενδιαφέρομαι, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, μήπως και ακυρώσω το έργο. Ακούστηκαν και πολλοί τέτοιες φωνές. Αν δεν κάνουμε αντιρρήσεις, θα ακυρώσουμε το έργο. Αν λοιπόν κάποιος δεν ενδιαφερθεί, αυτή η έκταση θα κυρωθεί ως δασική και, ναι, πολύ γρήγορα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, την επόμενη που κλείνει η περίοδος των αντιρρήσεων, θα κυρωθεί ο χάρτης. Θα κυρωθεί ως δασική. Τι σημαίνει αυτό? Έχει αποκτήσει χαρακτήρα, όχι κυριότητα σε ποιον ανήκει. Στη συνέχεια όμως η έκταση αυτή πάει στο κτηματολόγιο, στην κτηματογράφηση. Και θα πρέπει ο πολίτης να αποδείξει, όπως και το δημόσιο βέβαια, με τεκμήρια, σε ποιον ανήκει. Αν λοιπόν το δημόσιο δεν έχει αυτά τα τεκμήρια για να αποδείξει ότι είναι δικιά του η έκταση, ενώ έχει ο πολίτης, θα αποκτήσει μια ιδιωτική δασική έκταση. Αυτό σημαίνει ότι ανοίξει την κυριότητά του, αλλά διαχειρίζεται όμως ως δασική, όχι ως γεωργική. Συμβολιογραφικές πράξεις για μια έκταση που έχει χαρακτηριστεί δασική μπορούν να υπάρξουν? Κρίνοντας ότι μιλάτε για το χρόνο τώρα... Ακριβώς. Όχι, γιατί μια δασική έκταση, εφόσον είναι υπό αμφισβήτηση του καθεστώτος που έχει, ναι, του χαρακτήρα της μορφής της, δεν μπορεί να μπουν σε διαδικασίες, γιατί πρέπει να αποδειχτεί ότι δεν εμπίπτει σε προστατευτικές διατάξεις. Αν αυτή η έκταση κριθεί και ως δασική, σας είπα και ιδιωτική να είναι, ναι, πρέπει να διαχειρίζεται υπό ειδικούς όρους, ως δασική. Δεν μπορεί να αποψηλωθεί, δεν μπορεί να ανεγερθεί, έχει μόνο κάποιες συγκεκριμένες επιτρεπτές επεμβάσεις. Υπάρχουν τώρα εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, επαγγελματιών στον πρωτογενή τομέα που υποστηρίζουν ότι θα μπει φρένο σε επιδοτήσεις. Θα χάσουμε επιδοτήσεις μέχρι να αποχαρακτηριστούν αυτές οι εκτάσεις. Αυτό είναι απόλυτα λανθασμένο. Ναι. Και με τα βεβαιότητα είναι κάτι το οποίο συνέβη με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου είχε κυρωθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του χάρτη, όπου πριν μερικά χρόνια με την ανάρτηση δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέστειλε τις επιδοτήσεις κτηνοτρόφων σε εκτάσεις που εμφανίζονταν ως δασικές και χορτολιβαδικές. Αυτό όμως εξορθολογίστηκε λίγο και τώρα είναι ξεκάθαρο απόλυτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιδοτεί την ιδιοκτησία.
Ο σκοπός της κτηνοτροφίας συνάδει με το σκοπό των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος επιδοτούν τη χρήση, επιδοτούν την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Δεν ενδιαφέρει αν είναι η έκταση ιδιωτική ή δημόσια και έχει δοθεί ως δικαίωμα βοσκής. Οι επιδοτήσεις λοιπόν, ακόμα και αυτές που στην υπόλοιπη Ελλάδα παρακρατήθηκαν για 2 χρόνια από τους κτηνοτρόφους, σήμερα έχουν αποδοθεί κανονικά. Και είναι απόλυτα ξεκάθαρο, αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον κλάδο των κτηνοτρόφων και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις επιδοτήσεις στις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχουν περιπτώσεις οικοπαίδων εκτάσεων που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα που χαρακτηρίζονται δασικές. Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει ότι αν έχουν πράξεις χαρακτηρισμού γεωργικές, τελεσίδικα, ναι, οι οποίες δεν περάστηκαν και αυτή τη στιγμή υποβάλλονται απλά και διορθώνεται ο χάρτης, ή αν μιλάμε για κερσώσεις, αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι πράξεις οι οποίες δεν έλαβαν ποτέ κανονική πράξη χαρακτηρισμού και είδαμε να ανεγείρονται σπίτια σε περιοχές όπου είναι δασικές, άρα μιλάμε για κερσώσεις. Δεν ξέρω τι θα υπάρχει σε αυτό. Αυτές τις περιοχές συνήθως τις βλέπουμε στο δασικό χάρτη ως ΔΕΛΤΑ Α, δηλαδή δασικές περιοχές παλιότερα, ιστορικά και σήμερα άλλης μορφής. Οι πολίτες πώς μπορούν να ενημερωθούν? Οι πολίτες καταρχήν μπορούν να δουν... Θα πάρω φάσα από τις ερωτήσεις που δημοσιοποίησατε. Ναι, οι πολίτες καταρχήν μπορούν πάρα πολύ εύκολα να μπουν στο κτηματολόγιο και στην σελίδα της αποκεντρωμένης, ναι, όπου έχουμε τα δεδομένα για κάθε περιφερειακή ενότητα ξεχωριστά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να αποκτήσει τη βασική πληροφορία με αυτόν τον τρόπο. Αν όμως δεν μπορεί, υπάρχουν όπως σας προείπα τα σημεία υποστήριξης της ανάρτησης των δασικών χαρτών, μέσα στις δασικές υπηρεσίες του νομού, ναι, αλλά ξεχωριστά γραφεία, όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενημερώνουν τους πολίτες, μπορούν να βρουν τα κινητά τους, δεν θα υποβάλουν αντιρρήσεις για αυτούς, ναι, είναι κάτι διαφορετικό αυτό, αλλά θα τους δώσουν όλη αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία και ενημέρωση για το τι βλέπουν και το τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια. Ποιες αντιρρήσεις τώρα έχουν κόστος υποβολής και ποιες είναι ατελώς? Ατελώς είναι οι αντιρρήσεις, για παράδειγμα, που αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις. Υποθέσεις που εκκρεμούν στις επιτροπές ή δεν εκδόθηκαν πράξεις χαρακτηρισμού, θεωρούνται ότι πάνε στις επιτροπές χωρίς επιπλέον κόστος. Όταν είναι διορθώσεις, όπως σας περιέγραψα πριν, που δεν έχουν περαστεί πράξεις, επίσης είναι ατελώς. Τα πρόδειλα σφάλματα είναι ατελώς. Με ειδικό τέλος είναι κανονικά αυτές που πάμε, γιατί παλεύουμε, ναι, να αποχαρακτηρίσουμε ή να διαφοροποιήσουμε το χαρακτήρα μιας έκτασης. Δέχτηκα ένα μήνυμα τώρα. Όλοι μπορούμε να υποβάλουμε ένσταση? Μπορούμε να υποβάλουμε ένσταση οι πολίτες, ναι, η αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και δήμοι και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον θεμελιώνουμε εμπράγματο δικαίωμα. Δηλαδή πρέπει, όπως συνέβαινε ακριβώς μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να κάνει, για παράδειγμα, γιατί αυτό και από την άλλη κατεύθυνση μπορεί μια έκταση την οποία φαίνεται αγροτική να έρθει κάποιος άλλος να υποβάλει αντιρρήσεις σε αυτή την έκταση ότι δεν είναι αγροτική, γιατί μπορεί να έχει άλλα συμφέροντα ή άλλες βλέψεις. Αν δεν αποδεικνύει ότι έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα και στις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών. Ναι, κτισμάτων. Βέβαια. Ένα θέμα το οποίο. Έχουν βγει και ανακοινώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο τουριστικός είναι πολύ υποδέστερο για μένα το θέμα αυτό, σαν σπουδαιότητα και σημαντικότητα. Γιατί είναι κάτι που για μας τουλάχιστον είναι κάτι εκτελεστικό. Δηλαδή, υπάρχουν αποφάσεις που οφείλουμε να εκτελέσουμε, ναι, για το Υπουργείο, συγκεκριμένα στον Αγιαλό και στην Παραλία, για το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιες περιοχές αφορά σε πρώτη φάση? Αγιαλό και Παραλία. Ναι. Είναι η εκτάσεις στον Αγιαλό και στην Παραλία ουσιαστικά. Γι' αυτό μιλάω και για Υπουργείο Οικονομικών και αποφάσεις συστηματικής. Τελεσίδικες αποφάσεις συστηματικής, τις οποίες εκτελεί αποκεντρωμένη, γιατί είναι ένας κρατικός φορέας ο οποίος μπορεί να κάνει τους διαγωνισμούς και μπορεί να εκτελέσει τα έργα. Είναι κάτι που για μας είναι εντελώς διαδικαστικό. Ξεκινήσει διαδικασία. Ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ανατολική Κρήτη, έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, 2 πρωτόκολλα, ναι, κατεδάφισης. Ένας τρίτος κύριος εκτελεί μόνος του ο ίδιος, επιβλέπεται από την υπηρεσία και αφαιρεί μόνος του τις παράνομες κατασκευές. Και προχωράμε εκτελώντας κανονικά βάσει του προγράμματος που έχουμε. Μάλιστα, ετοίμαστε την αναβολή εκτέλεσης, λένε κάποιοι κλάδοι βέβαια, για την όλη διαδικασία, καθώς πλήττονται μέσα σε μια περίοδο πανδημίας.
Εγώ το αναφέρω απλά, αλλά όπως είπατε, είστε κατά κάποιο τρόπο ένα εκτελεστικό όργανο. Αν για οποιοδήποτε λόγο με νόμο υπάρξει αναστολή εκτέλεσης μερικής ή ολικής των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ναι, για μας είναι το σταμάτημα της διαδικασίας. Δεν είναι κάτι πιο μπερδεμένο ή διαφορετικό. Είναι μια αξίωση που άνθρωποι μπορεί να έχουν, αλλά προς την κεντρική ηγεσία. Σε εμάς είναι ένα πακέτο που έχουμε και οφείλουμε να το προχωρήσουμε, εκτός και αν μας το πάρουν το πακέτο αυτό, οπότε... Συνολικά ο αριθμός των πρωτοκόλων κατεδάφισης είναι... Υπερβαίνει τα 400 κατά πολύ. Και η εργολαβία που έχουμε εμείς σήμερα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πάνω από 100 με 150. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Το χρονοδιάγραμμα είναι 2 έτη. Είναι 2 έτη. Μάλιστα. Κυρία Κοζηράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. Πιστεύω να βοηθήσαμε το τηλεοπτικό κοινό, κυρίως στο μέτωπο των δασικών χαρτών. Εκεί επικεντρωθήκαμε. Εκεί. Να πω στον κόσμο μόνο ένα πράγμα. Ναι, που ισχύει κάτι που θα έλεγα από τους γονείς μου μέχρι οποιονδήποτε δικό μου άνθρωπο. Ενημερωθείτε, ενδιαφερθείτε. Πραγματικά μπορεί να έχουν γίνει λάθη και σφάλματα, τα οποία θα διορθωθούν. Υπάρχει διακριτή διαδικασία για να διορθωθούν αυτά. Αλλά κάτι το οποίο για το λάθος λόγο δεν το προχωρήσω και δεν κάνω ενστάσεις και αντιρρήσεις, θα γίνει μια παγιωμένη κατάσταση που θα στραφεί εναντίον μου και θα βρεθώ πρωτοτελεσμένο γεγονότων. Ενδιαφερθείτε, ενημερωθείτε, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και για να προχωρήσουμε μαζί αυτό το πραγματικά μεγάλο έργο. Μετά από τους χάρτες θα έχουμε επιτέλους χρήσης γης, θα έχουμε χωροταξία και θα σταματήσει αυτή η δυσκολία για την πραγματική ανάπτυξη. Μάλιστα, κυρία Κοζηράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ.